Τα πλούτα, τα πλούτα της ατρόπιας. Θα σπάσει της κυβέρνησης ο τσαμπούκας. Καλησπέρα συνάδελφοι. Χαιρετίζουμε όσους βρίσκονται εδώ σήμερα και στηρίζουν αυτόν τον αγώνα. Έναν αγώνα δίκαιο και έναν αγώνα που τον κάνουμε για τη ζωή μας και την επιβίωσή μας. Κατεβήκαμε στον μπλόκο, όχι γιατί δεν είχαμε τι άλλο να κάνουμε, ούτε γιατί είναι τόσο ωραίο και ειδηλιακό εδώ το μέρος και μας άρεσε και ήρθαμε εδώ να καθόμαστε μακριά από τις οικογένειές μας, μακριά κάποιοι από τα παιδιά τους και από τα σπίτια τους. Κατεβήκαμε εδώ γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Κατεβήκαμε εδώ γιατί τόσο καιρό κάνουμε παραστάσεις διαμαρτυρίας, κινητοποιήσεις και τα αιτήματά μας πέφτουν στο κενό. Η κυβέρνηση κάνει πως δεν ακούει, συνάδελφοι. Κατεβαίνουμε λοιπόν εδώ γιατί είναι το έσχατο μέτρο που μπορούμε να πάρουμε. Κατεβαίνουμε σε αυτό το μπλόκο, το οποίο είναι ο πυρήνας της οργάνωσης. Κατεβαίνουμε εδώ για να διεκδικήσουμε και να φτάσουμε τον αγώνα μας στο τέλος, που το τέλος είναι η λύση των προβλημάτων μας και η επίλυση στα δίκαια αιτήματά μας. Συνάδελφοι, όταν έχουμε κάποια αιτήματα τα οποία λέμε ότι εκτινάσετε το κόστος παραγωγής, τι εννοούμε? Καταρχήν τα λοιπάσματα έχουν πάει στο Θεό. Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα όταν το μόνο που απαντάει η κυβέρνηση είναι ότι θα πάει το ΦΠΑ από το 24 στο 13. Στο 13 είναι όλα τα λοιπάσματα, συνάδελφοι. Στο 24 είναι ελάχιστα. Και πώς μας κοροϊδεύουν τόσο πολύ στα μούτρα μας, όταν ξέρουμε ότι πλέον οι αγρότες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, κρατάνε βιβλία δηλαδή, και το ΦΠΑ επιστρέφεται. Εμείς ζητάμε έκτακτη επιχορήγηση για να καλυφθεί το μεγάλο κόστος σε αυτά τα λοιπάσματα. Στην περιοχή μας και στο σύλλογό μας, στο Σύλλογο του Καινούριου, που στηρίζεται στην ελαιοκαλλιέργεια, φέτος δεν υπήρχε ούτε μία ελιά. Αυτό πώς μπορεί να λυθεί, συνάδελφοι? Ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν μας βάζει καν ούτε στις αποζημιώσεις. Συν ότι και στις αποζημιώσεις αποζημιώνει ένα ελάχιστο ποσοστό. Γι' αυτό ζητάμε και έχουμε έτοιμα να σταματήσει αυτός ο κανονισμός, ο αναχρονιστικός του ΕΛΓΑ, και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί στο 100%. Συνάδελφοι, ζητάμε επίσης αφορολόγητο πετρέλαιο. Όταν μας λένε ότι το 50 εκατομμύρια αφορολόγητο πετρέλαιο θα δοθεί μόνο στους συνεταιρισμένους και στους νεοεισερχόμενους, πάλι μας κοροϊδεύουν στα μούτρα, συνάδελφοι. Αυτό το ποσό των 50 εκατομμυρίων που ανακοίνωσε το Υπουργείο δεν είναι ούτε του 1/3 του ποσού που δινόταν πριν από 3 χρόνια. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο πραγματικά, όπως η κυβέρνηση δίνει στους εφοπλιστές. Το ζητάμε και το ζητάμε άμεσα. Δεν θα μπορούν τα τρακτέρ να μπουν στα χωράφια και να καλλιεργήσουν. Συνάδελφοι, είμαστε εδώ σε αυτό το τίμιο αγώνα. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε, να πάμε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Καλούμε όλους τους συνάδελφους που δεν έχουν κάνει το βήμα ακόμα, τους καλούμε να έρθουν εδώ, να συμπορευτούν μαζί μας, να μην τσιμπήσουν στα ψίχουλα που θα πετάξει η κυβέρνηση και να φτάσουμε τα αιτήματά μας μέχρι το τέλος. Συνάδελφοι, το Υπουργείο μας λέει για διάλογο. Σε ποιο διάλογο μπορούμε να πάμε όταν εμείς καταθέτουμε τα αιτήματά μας και το μόνο που μας απαντά είναι ότι μας πετάει κάποια ψίχουλα? Συνάδελφοι, δεν είμαστε ζητιάνοι. Να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας θέλουμε. Για αυτή την κατάσταση δεν ευθυνόμαστε και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Καλούμε όλα τα χωριά, όλους τους συλλόγους της περιοχής να έρθουν, να ενισχύσουν τον μπλόκο και στο τέλος να δικαιωθούμε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ ως ένδειξη συμπαράστασης στο δίκαιο αγώνα που κάνουν σήμερα η μικρομεσαία αγροτιά της περιοχής μας. Ο αγώνας που κάνετε είναι αγώνας δίκαιος, γιατί είναι αγώνας επιβίωσης για τη ζωή σας, για να καλλιεργείτε σήμερα τα χωράφια σας. Είναι αγώνας ο οποίος είναι αγώνας κοινός με την εργατική τάξη της αγροτιάς.
των μικρών επαγγελματοβιοτεχνών, γιατί σήμερα τα προβλήματα της ακρίβειας, του ρεύματος, των λαϊκών προϊόντων, του πετρελαίου, δεν είναι μόνο των αγροτών, αλλά είναι συνολικά του λαού που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Και εμείς απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους να βρεθούμε στον κοινό δρόμο του αγώνα, να γίνουμε μία αγροτιά, να κάνουμε πράξη το σύνθημα αγροτιά, 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 εργατιά, μια φωνή και μια αγροτιά. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε το εργατικό κέντρο και τα ταξικά συνδικάτα του εργατικού κέντρου, το Σωματείο Οικοδόμων, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Σωματείο του Ηματισμού. Επίσης απευθύνουν χαιρετισμό το Σωματείο των Καθαριστριών, το Σωματείο του Μετάλλου, το Σωματείο των Οδηγών και των Χειριστών. Το επόμενο διάστημα, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, το εργατικό κέντρο και τα σωματεία θα πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις για τα ζητήματα της υγείας, για τα ζητήματα της ακρίβειας, και καλούμε να βρεθούμε στον ίδιο δρόμο μαζί με τους αγρότες και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα για να οργανώσουμε αυτή τη μάχη από κοινού. Γνωρίζουμε πολύ καλά και από πρώτο χέρι ότι ο δρόμος αυτός είναι μονόδρομος, ότι κανένας δεν μπορεί να μας λύσει σήμερα τα προβλήματα. Ο μόνος που μπορεί σήμερα να μας σώσει είναι ο ίδιος ο αγώνας μας, είναι ο ίδιος ο λαός. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια στους αγώνες σας. Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκ μέρους της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ετωλακαρνανίας, αλλά και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και την στήριξή μας στο δίκαιο αγώνα σας και στα δίκαια αιτήματα των βιοπαλλεστών αγροτών. Θέλουμε να σημειώσουμε ότι ο αγώνας είναι κοινός για όλους μας, γιατί εκπορεύεται από την ίδια αντιλαϊκή πολιτική που διαχρονικά έχουν εφαρμόσει και υλοποιήσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή, που από τη μια μεριά ξεκληρίζουν με την πολιτική τους, με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι έχουν ακολουθήσει και ακολουθούν, τους μικρομεσαίους φτωχούς αγρότες, για να εξυπηρετούν τα κέρδη των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων του κλάδου της γεωργικής παραγωγής. Αντίστοιχα, είναι η ίδια πολιτική που προωθεί τα μέτρα που εμπορευματοποιεί όλο ένα και περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας και υποβαθμίζει το δικαίωμα του λαού σε δωρεάν ισότιμες παροχές υγείας για όλους. Στηρίζουμε τον αγώνα σας χωρίς φόβο. Καλή δύναμη!